είπα, να πράξει και εκείνος κάτι, αν μπορεί. Γι' αυτό λέω ότι αυτά τα αποσπάσματα μπορούν να μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Γιατί και εμείς μπορούμε, με τα λίγα. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε από αυτό το μεγάλο που κάνει εδώ η αδελφότητα του Τιμίου Σταυρού του Μπρούκλιν στην Ελλάδα. Παρακαλώ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βάλερη, η Αλίκη, η Τζένι και οι άλλες γυναίκες της φιλοπτώχου αδελφότητας του Τιμίου Σταυρού του Μπρούκλιν αφήνουν τα σπίτια τους, τους άντρες τους, τα παιδιά τους για να βρεθούν στο πλευρό ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Για εκείνες η προσφορά δεν έχει σύνορα. Το συνέστημα δεν έχει όρια και η αγάπη τους είναι πάνω και από τα σύννεφα. Εκεί που ξεκινάει η τρέλα για τον συνάνθρωπο, αρχίζει και το ταξίδι μας. Δύο κόσμους έχει ψυχή μου, δύση και αναβολή. Μόλις προσγειωθήκαμε στη Μυτιλίνη, η πρώτη στάση της φιλοπτώχου του Μπρούκλιν είναι στο Μανταμάδο, στη Μονή του Ταξιάρχη. Ο ταξιάρχης είναι προστάτης του νησιού. Η εικόνα του προκαλεί δέος με το αυστηρό ύφος του Αρχάγγελου, τα μεγάλα μάτια και το μαύρο χρώμα και τα επιχρυσωμένα φτερά. Η παρουσία των γυναικών έδωσε χαρά στους ανθρώπους του ναού. Με πολύ ευλάβεια ήρθανε, τις δεχτήκαμε στα δωμάτια και είχαν τάμα να έρθουν εδώ πέρα. Εύχομαι να είναι γερές, να επιτελούν έργο πολύ σοβαρό. Υπάρχει πολύ πόνος αυτά τα χρόνια. Αυτά, την εκπομπή σας τη βλέπουμε, την παρακολουθούμε, τη Ζήνα, τα φιλιά μας, χαιρετίσματα, γερή να είναι και αυτή. Με την ευκαιρία που ήρθαμε να επισκεφθούμε μερικά ιδρύματα, οι κυρίες της Φιλοπτώχου θέλανε να έρθουν και να προσκυνήσουν το ταξιάρχη, να μας έχει όλους γερούς και δυνατούς. Με την φιλόπτωχο αδερφότητα του Τιμίου Σταυρού του Μπρούκλιν, επισκεφτήκαμε την Ιερά Μονή των Αγίων Ραφαήλ και Νικολάου για να πάρουμε την ευχή της γερόντισσας. Εύχομαι ο Άγιος Ραφαήλ και η ευχή της μανούλας μας να είναι πάντα κοντά τους, να τους βοηθάει και να συνεχίσουν το έργο τους. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που ήρθαμε, μας αξίωσε ο Θεός και ήρθαμε εδώ και προσκυνήσαμε αυτό το μοναστήρι. Παίρνουμε δύναμη για να συνεχίσουμε αυτό το μεγάλο έργο που κάνουμε. Πριν 20 χρόνια είχα έρθει εδώ, είχα πρόβλημα και είχα κάνει ένα τάξιμο. Μετά από 3 μήνες είχα μείνει έγκυος και έχω τώρα ένα Ραφαήλ, ένα παλικάρι που σπουδάζει, τον Ραφαήλ. Λίγο πριν την επίσκεψη στο γυροκομείο Πλωμαρίου, οι γυναίκες κάνουν μια στάση στο σούπερ μάρκετ. Γεμίσατε, γεμίσατε. Πάρει και ό,τι θέλει. Να πάρουμε και λίγο μακαρόνια whole wheat, ολικής. Θα τρώμε φορά. Τους ρωτήσαμε τι θέλουν και μας είπαν ότι θέλουν πιο καλύτερα τρόφιμα. Και πήραμε κρέατα, πήραμε μακαρόνια για να τους ευχαριστήσουμε. Αυτό που κάνετε είναι ένα ωραίο πράγμα. Είναι καλό και για τον τόπο μας. Λεφτά μας αφήσατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα μαθαίνω ότι θα πάτε στο γεροκομείο, ακόμα καλύτερα. Καλήσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλά είσαστε, ε? Give me some truth now. Whose side are we on? Whatever you say. Φέραμε πατάτες με πατόπουλο να κάνετε, να μαγειρέψετε και επίσης φέραμε και κιμά. Μακαρόνια, μανέστρα, ρύζι, ό,τι θέλετε. Γιατί ήρθατε εδώ? Γιατί είχα πέρα τη γυναίκα μου. Είχε χάσει τη μνήμη της και ήρθα μαζί της. Έκανα στο εξωτερικό, στην Αφρική, στη ζούγκλα, ζούσαμε άγρι, το 50. Είναι η ζωή μου, είναι μια περιπέτεια. Σήμερα έχουν έρθει Ελληνίδες που ζουν και εκείνες στο εξωτερικό, στην Αμερική, να σε επισκεφτούν. Σας χαροποιεί η επίσκεψή τους? Πάρα πολύ. Γιατί δυσκολευόμαστε εδώ πέρα τώρα, όπως είναι η κατάσταση. Καλά είσαι. Κοίτα, εδώ μέσα η καρδιά τι λέει. Η καρδιά μου είναι, να την κόρη μου τώρα να ερχόταν από την Κύπρο, θα ήταν
γαρίφαλο ανοιγμένο. Είναι πολύ ωραίο το ότι επισκέφτηκαν κάτι κυρίες και δεν μας ξέχασαν. Η Χριστίνα θα σας πει ένα τραγουδάκι τώρα. Για πες ένα τραγουδάκι, Χριστίνα. Έλα, έλα. Ωραία τη μερίτα, ας τη με κοιτάς. Η επόμενη μέρα βρίσκει τις γυναίκες μπροστά στα συντρίμια που άφησε ο καταστροφικός σεισμός στο χωριό Βρύσα τον περασμένο Ιούνιο. Η επίσκεψή του στο καινούργιο σχολείο επιφυλάσσει εκπλήξεις και συγκινήσεις. Καλώς ορίσατε. Τα χώρια. Έλα, έλα, έλα. Πάρετε εσύ. Όλοι και σας. Πάρετε εσύ εδώ. Φέραμε στα παιδάκια τσάντες και χαρήκανε πάρα πολύ. Και μ' αρέσει αυτό που κάνω και θα το συνεχίσω. Κοίταξε, αισθάνθηκα κι εγώ σαν να ήμουν ένα παιδάκι. Οπότε, όταν είχα έρθει στο σχολείο παλιά, τη γιαγιά και τον παππού, έκανα στην Κρήτη, στη δευτέρα τάξη του Δημοτικού και μου έχει μείνει αυτό και στο προάβλιο με τα παιδιά και αισθάνθηκα σαν να είμαι πάλι εκεί. 5 μήνες έχουν περάσει από τότε που ο σεισμός έπληξε το χωριό Βρύσα και οι κάτοικοι παίρνουν ξανά ελπίδα και αισιοδοξία μέσα από το καινούριο σχολείο και τα παιδικά χαμόγελα. Έχασα το σπίτι μου, έχασα το αυτοκίνητό μου, έχω χάσει αρκετά πράγματα από τη ζωή μου, αλλά ελπίζω ότι όλα θα ξαναφτιαχτούν και στο χωριό μου και το σχολείο το καινούριο πάλι. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ χαρούμενα με όλο αυτό που συνέβη με το καινούριο σχολείο και ευτυχώς δεν ζουν ξανά αυτές τις δύσκολες στιγμές που περάσανε. Είναι χαρούμενα. Πιστεύω ότι θα στηθεί στα πόδια του το χωριό, γιατί οι Βρυσαγώτες είναι άνθρωποι με ψυχή που το αγαπάνε το χωριό τους, τρέχουν γι' αυτό και επειδή και εγώ είμαι Βρυσαγώτισσα, πιστεύω ότι θα το ξαναστήσουμε. Αυτό ήταν το γραφείο τους του σχολείου, ε! Αυτή τη στιγμή δεν μας έχει έρθει ακόμα ολόκληρος ο εξοπλισμός του σχολείου. Είδατε, είναι αίθουσες χωρίς πίνακες πλέον. Οπότε περιμένουμε και δεν ξέρουμε τι θα μας έρθει. Άμα σας δώσουμε εμείς τώρα 500 δολάρια, τι μπορεί να πάρετε για αυτά. Για να πάρετε μερικούς πίνακες, να πάρετε μερικά στρωματάκια, τι χρειάζεται. Ναι, μπορούμε να πάρουμε. Οι πίνακες θα μας έρθουν. Ναι. Δεν θέλουμε τι να άλλο μπορείτε να μπορούμε πάρουμε. Μπορούμε να πάρουμε αθλητικό υλικό. Σας εύχομαι να είστε γερές, δυνατές και να πηγαίνετε κι αλλού έτσι όπως ήρθατε εδώ. Ευχαριστώ. Να προσφέρετε χαρά. Με την κάμερα περνάμε μέσα στο ερυπωμένο χωριό. Την ίδια διαδρομή κάνουν καθημερινά 2 μαθητές κάτοικοι διπλανού χωριού. Ο Δημήτρης, που ζει πια στα Βατερά, μας μιλάει για τους κινδύνους που κρύβει σήμερα η Βρύσα. Αυτό το σπίτι έπεσε πριν μια εβδομάδα με το ψηλόβροχο και απότομα, δηλαδή έπεσε όπως ήταν. Λες και δεν υπήρχε ούτε τείχος ούτε πέτρα. Μέσα στα ερείπια συναντάμε μια γιαγιά που δεν θέλησε να εγκαταλείψει τον τόπο της. Εδώ μένετε. Τι να κάνω, χαλασμένο είναι. Χαλασμένο, γιαγιά, ε. Και πώς ζεις εδώ που είναι χαλασμένο το σπίτι, δεν φοβάσαι? Είπα στο γιο μου, είναι γιο στην Αθήνα, γιο μου. Μπορώ εγώ να κάνω τίποτα, μην βλέπω, μην τα ακούω. Ελάτε. Ξεχασμένη από όλους, μας λέει πως δεν τη νοιάζει πια να ζει. Τα 90 θα πάω, γιο μου, σκοτωκομένη και κραμένη. 2,5 χρόνια είναι τώρα που πέθανε γιο μου, ήταν 58 χρόνια. Λαύτερος, ψεύση, τράψα. Να κάθανε τα 12 χρόνια μου να έχει μέσα. Λίγη ώρα μετά, η συνάντησή της με την πρόεδρο της φιλοπτώχου μοιάζει με καρμική. Και να κάνεις την προσευχή σου, ο Θεός να φυλάει όλο τον κόσμο, εντάξει? Το σπαραχτικό κλάμα της Έλεν Ψάρας τα λέει όλα. Η γιαγιούλα εδώ που έχασε το μάτι της και μου είπε ότι ήταν έτοιμη να πεθάνει και πήγε, είδε την Αγία Παρασκευή να κάθεται από πάνω της. Και συγκίνηθηκα πάρα πολύ, γιατί και εγώ η Αγία Παρασκευή είναι η δικιά μου, ο Άγιος μου. Και δυσκολίες που έχω περάσει με αρρωστίες και νοσοκομεία, πάντα την Αγία Παρασκευή την έχω δει και εγώ και συγκινήθηκα με τη γιαγιούλα αυτά που μου είπε, έτσι. Έτυχε δηλαδή να είναι και η δικιά μου η Αγία Παρασκευή. Αποχαιρετώντας τη Μυτιλήνη, φτάσαμε στη Λάρισα και συγκεκριμένα στο γυροκομείο, εδώ που οι ηλικιωμένοι υποδέχτηκαν με δάκρυα στα